Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία από την είδηση για το 12χρονο αγοράκι που ανασύρθηκε νεκρό από την πλάση Μυρωδάτου στην Ξάνθη. Το άτυχο παιδί έκανε μπάνιο μαζί με τον πατέρα και τον αδελφάκι του λίγο πριν τις 6 το απόγευμα της Κυριακής στην πιο πολυσύχναστη παραλία της Ξάνθης, πολύ κοντά στην εξέδρα του Ναυαγωσώστη, ενώ στην προσπάθεια να σώσει το παιδί κινδύνεψε να χάσουν τη ζωή τους τόσο ο πατέρας όσο και ο αδελφός του. Πράγματι, χθες απογευματινές ώρες είχαμε ένα τραγικό περιστατικό στην παραλία Μυρωδάτου, τον πνιγμό ενός 12χρονου παιδιού, το οποίο κολυμπούσε, και τον παρολίγο πνιγμό του πατέρα του και του 14χρονου αδελφού του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδάκι ενώ βρισκόταν πλησίον των σημαντήρων οι οποίοι οριοθετούν την περιοχή που κολυμπούν οι λουόμενοι, αναζητήθηκε από τον πατέρα του. Δεν ξέρουμε αν είχε χαθεί από την επιφάνεια της θάλασσας ή αν ο πατέρας τον είδε να αγωνίζεται. Μπήκε ο πατέρας του με τον 14χρονο αδερφό του να βοηθήσουν. Δυστυχώς όμως κατέστησαν και αυτοί ανήμποροι να βοηθήσουν και κινδύνευσε και η δική τους η ζωή. Εν συνεχεία, ο ναυαγοσώστης της λειτουργικής εγκατάστασης μπήκε στη θάλασσα και κατάφερε να διασώσει τον πατέρα μαζί με τον 14χρονο αδελφό. Πλην όμως το παιδάκι, το 12χρονο, δεν φάνηκε στο σημείο και βρέθηκε αρκετή ώρα αργότερα σε απόσταση 20 μέτρων από την ακτή και σε βάθος θάλασσας λιγότερη από ένα μέτρο, δυστυχώς πνιγμένο. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο κόσμος που ήταν, οι λουόμενοι που ήταν εκεί βοήθησαν στο να γίνει... Από ό,τι είδαμε εμείς όταν καταφτάσαμε πια στο σημείο, αλλά και σύμφωνα με πληροφορίες που συλλέξαμε, ο κόσμος συμμετείχε στον εντοπισμό για το 12χρονο παιδάκι και αποτέλεσμα ήταν ότι ο λουόμενος τελικά κατάφερε να το εντοπίσει. Ωστόσο, όπως δηλώνουν αυτόπτες μάρτυρες και κυρίως εθελοντές που έφτασαν να βρουν το παιδί, μόλις 10 άτομα από τα εκατοντάδες όλης της παραλίας βοήθησαν στην αναζήτηση του άτυχου μικρού. Όπως αναφέρουν, ο 12χρονος βρέθηκε πολύ αργά, 45 λεπτά μετά την εξαφάνισή του και σε βάθος 1,5 μέτρο από την επιφάνεια. Και αυτό γιατί τα μόλις 10 άτομα δεν είχαν τη δυνατότητα να βρουν το παιδί στη θολή θάλασσα. Όπως λένε ταραγμένοι, οι άνθρωποι που ανέλαβαν τη θλιβερή υποχρέωση να βρουν το άψυχο σώμα του 12χρονου, αν ήταν έστω διπλάσιος ο κόσμος, θα είχαν τη δυνατότητα πολύ γρήγορα με ενωμένα χέρια να σαρώσουν την περιοχή που χάθηκε το παιδί και να το ανασύρουν στην επιφάνεια από τα πρώτα λεπτά. Να σημειώσουμε πως εκείνη τη στιγμή η θάλασσα ήταν θολή λόγω των κυμάτων που επικρατούσαν στην περιοχή.